Παρατηρούμε βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε φορά που είναι η σειρά μας να μιλήσουμε από αυτό το βήμα, κάτι γίνεται και διακόπτεται η συζήτηση. Και αυτό συμβαίνει πάντα όταν είναι να μιλήσει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Τώρα, για την ουσία του ζητήματος που συζητάμε, ξέρετε, για την ουσία του ζητήματος, το δικαίωμα, το δικαίωμα της ψήφου αφαιρέθηκε από τους φοιτητές και από τους διοικητικούς υπαλλήλους το 2011, με τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, δεν το επανέφερε αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό και πάει πάρα πολύ εδώ μέσα για να κλαίει για αυτό το πράγμα. 4,5 χρόνια τίποτα δεν κάνατε γι' αυτό. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στο νομοσχέδιο. Δύο λόγια πάλι για την επαναλειτουργία των σχολείων. Δεν θα μιλήσω για τα τζάμια που πέφτουν στο δημοτικό σχολείο του Εγάλεο, σε μανάδες και σε παιδιά. Θα θυμίσω όμως ότι την περασμένη Δευτέρα καλέσαμε από αυτό εδώ το βήμα την κυβέρνηση να μεριμνήσει για τους κατάλληλους όρους υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία με προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και μέσα επαρκή και για το τώρα, τον Ιούνι και για το Σεπτέμβρη. Τι έκανε η κυβέρνηση? Έστειλε την αστυνομία σε δύο σχολεία στοιχείο, δημοτικά σχολεία, να ελέγξει, λέει, και να επιβλέψει η αστυνομία την τήρηση των μέτρων υγιεινής. Ξέρετε, η δημόσια υγεία δεν εξασφαλίζεται με αστυνομικά μέτρα. Άλλα μέτρα χρειάζονται. Στα σχολεία, ας πούμε, χρειάζεται η σύνδεσή τους με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η στελέχωσή τους με υγειονομικό προσωπικό, ιδίως στα μεγάλα συγκροτήματα. Και ειδικά η αστυνομία στα σχολεία δεν έχει καμιά, μα καμιά δουλειά. Να είναι σίγουρη λοιπόν η κυβέρνηση ότι ούτε οι γονείς παίζουν με την υγεία των παιδιών τους, ούτε βέβαια οι εκπαιδευτικοί. Και κάνουν όσα και ό,τι πρέπει. Η κυβέρνηση ας αναλάβει επιτέλους τη δική της ευθύνη για όσα πρέπει να κάνει στην παιδεία και στην υγεία και αν θέλει τέλος πάντων να κάνει ελέγχους, ας τους κάνει αλλού, σε χώρους δουλειάς μεγάλων επιχειρήσεων, σε τηλεφωνικά κέντρα και όπου αλλού συγκεντρώνεται για να δουλέψει η εργατική τάξη, χωρίς να τηρούνται από τη μεριά της εργοδοσίας ούτε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας, όχι τώρα, αλλά σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Η καταγγελία των συνδικάτων είναι δεκάδες. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου, αλλά όσες αναγνώσεις και αν του κάνεις αυτού του νομοσχεδίου, πάντα στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγεις. Νομοσχέδιο που βαδίζει στο γνωστό δρόμο όλων των προηγούμενων νόμων και ρυθμίσεων που έφερναν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις, με συνεχείς τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις, εμπλουτισμούς των προηγούμενων νόμων, σε μια ομολογουμένως αδιάσπαστη συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι κομβικοί νόμοι της τελευταίας δεκαετίας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούνται ζωντανοί, ολοζώντανοι. Και η ουσία τους περιέχεται σε κάθε επόμενο που ψηφίζεται νόμο. Και μιλάω βεβαίως για τους εμβληματικούς νόμους Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλου, Γαβρόγλου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Πώς εξηγείται? Πολύ απλά, γιατί όλοι αυτοί, όπως και οι κυβερνήσεις τους, προχωράνε στον ίδιο δρόμο. Πολλές φορές με τσακωμούς, με καυγαδάκια, με γκρίνες, στον ίδιο όμως πάντα δρόμο. Δρόμο σχεδιασμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ και άλλους τέτοιους ευαγείς οργανισμούς. Το πού οδηγεί τώρα αυτός ο δρόμος, το καταλαβαίνει κανείς αν ρίξει μια ματιά στις ανακοινώσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, που κάθε τρεις και λίγο αναφέρεται στην εκπαίδευση, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και πότε ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να τρέξουν τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, πότε τις μαλώνει γιατί καθυστερούν, κάνοντας πάντα βεβαίως και τις ανάλογες υποδείξεις. Τι γυρεύει αλήθεια η Αλεπού του ΣΕΒ στο παζάρι της παιδείας? Τι ψάχνει? Τι θέλει? Τίποτα λιγότερο από το σχολείο της αγοράς. Δεν το λένε έτσι βέβαια, αυτόνομο το λένε, ανοιχτό στην κοινωνία το λένε, σύγχρονο το λένε και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Σχολείο της αγοράς που λειτουργεί με όρους αγοράς και για τις ανάγκες της αγοράς.
Εννοείται της καπιταλιστικής αγοράς, ε. Για το πανεπιστήμιο οι απαιτήσεις τους είναι ακόμα μεγαλύτερες. Εδώ μιλάνε πια για κανονικές επιχειρήσεις, για πανεπιστήμιο ΑΕ Company. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο σχολείο, σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, σε μια τέτοια εκπαίδευση, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ γνώση, επιστημονική, πολύπλευρη, δοσμένη με τον κατάλληλο εκείνο παιδαγωγικό τρόπο. Μια κατάρτιση και ορισμένες δεξιότητες αρκούν, φτάνει. Και όταν αυτές παλιώνουν και γίνονται ξεπερασμένες, να και η διαβίου κατάρτιση για την οποία φροντίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια νέα αρχή κάθε φορά στη ζωή του εργαζόμενου. Μια ματιά να ρίξει κανείς στα σχολικά βιβλία, όσοι έχουν παιδιά, και τα αναλυτικά προγράμματα και θα φρίξει κυριολεκτικά με τα όσα αποσπασματικά, μονομερή και αντιεπιστημονικά υλικά είναι φτιαγμένα. Η εκπαίδευση αυτή και το σχολείο αυτό της αγοράς, σαν την κοινωνία που υπηρετεί, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό, έχει πάρα πολύ άγχος, έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει έναν ατέλειωτο εξεταστικό μαραθώνιο και βέβαια κοστίζει πάρα πολύ ακριβά για τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών. Το χρυσοπληρώνουν οι γονείς. Γιατί ξέρετε, πάντα θέλουν αυτοί να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Αυτήν την εκπαίδευση και αυτό το σχολείο έρχεται να ενισχύσει και να υπηρετήσει και αυτό το νομοσχέδιο. Πατάει πολύ γερά πάνω στα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και βάζει τα δικά του λιθάρια στο αντιλαϊκό οικοδόμημα της εκπαίδευσης. Συχνά πυκνά τώρα, οι εργολάβοι που χτίζουν αυτό το σχολείο τσακώνονται. Πότε για τους σημειοφόρους, πότε για τις αποβολές των μαθητών του, ποτέ όμως για το σκοπό του και τον προορισμό του. Γι' αυτό και ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Δείτε τις δεξιότητες και πώς τις αντιμετωπίζουν τα κόμματα αυτά. Το κοινάλ διεκδικεί την πατρότητα. Εμείς τις ξεκινήσαμε πρώτοι, λέει η εκπρόσωπος του Κινάλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφημίζει το έργο του με τη θεματική εβδομάδα, όπου θυμίζω ως κυβέρνηση άνοιξε διάπλατα τις πόρτες των σχολείων σε κάθε λογής μη κυβερνητικές οργανώσεις, το μη σε εισαγωγικά, και διάφορους τάχα μου ειδικούς. Και η Νέα Δημοκρατία έρχεται τώρα και αυτές τις δεξιότητες τις γενικεύει, τις επεκτείνει. Δεν πρόκειται, ξέρετε, για κάτι ασήμαντο. Δεν είναι μόνο ότι προτάσσεται στο νομοσχέδιο με το άρθρο το πρώτο. Πρόκειται ίσως για την καρδιά του νομοσχεδίου, μαζί με τις διατάξεις για την αξιολόγηση, και δεν είναι τυχαίο ότι και η κυρία Υπουργός επιμένει και επικεντρώνει σε αυτά τα σημεία. Πολλές είναι οι δεξιότητες, αλήθεια. Ικανότητες, ίσως καλύτερα. Και αρκετές από αυτές πράγματι είναι χρήσιμες και αναγκαίες. Τα ερωτήματα όμως είναι κρίσιμα και θέλουν απαντήσεις. Ποιος θα αναλάβει την υπόθεση του διδακτικού περιεχομένου αυτών των δεξιοτήτων, το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι επιστημονικό? Το κράτος, το Υπουργείο ή διάφοροι σχετικοί άσχετοι ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ή και ευαγή ιδρύματα επιχειρηματικών ομήλων σαν αίτημα από καιρό? Είπαμε, στο σχολείο της αγοράς οδηγούμαστε και η παιδαγωγική των επιχειρήσεων δεν μπορεί να λείπει. Ξέρετε όμως, στο ζήτημα της σεξουαλικής, για παράδειγμα, διαπαιδαγώγησης, το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο. Ποιος θα το ορίζει αυτό το περιεχόμενο? Ο συντηρητικός σκοταδισμός ή οι προοδευτικές τάχα μου, αλλά αντιδραστικές στην ουσία τους θεωρίες της ταυτότητας φύλου? Γιατί εκτός από αυτά τα δύο υπάρχει και η επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος. Και κάτι άλλο. Ας πάμε σε μια άλλη δεξιότητα. Στο μάθημα της επιχειρηματικότητας. Τι θα μαθαίνουν δηλαδή τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών? Πώς θα γίνουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και πώς θα βάζουν τα συμφέροντα της επιχείρησης πάνω από τα δικά τους?
Και όμως, κυρία Υπουργέ, και εδώ υπάρχει μια αλήθεια και αυτήν πρέπει να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν τι? Να μαθαίνουν ότι σε κάθε παραγωγική μονάδα, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε υπηρεσία, οι εργάτες και μόνο οι εργάτες είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Το είδαμε αυτές τις μέρες. Οι γονείς τους δηλαδή, και ότι οι ιδιοκτήτες καπιταλιστές και οι μέτοχοι αυτών των επιχειρήσεων αυτόν τον πλούτο τον αρπάζουν χωρίς να προσφέρουν τίποτα σαν τα παράσιτα πάνω στη δουλειά της λαϊκής πλειοψηφίας. Και τι θα γίνει με τις υποδομές και την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονται για τις δεξιότητες της ρομποτικής και του STEM? Θα δημιουργηθούν για όλους τους μαθητές και θα είναι για όλους δωρεάν, ή θα γίνει σαν τα λάπτοπ της πανδημίας, που πολλά ξεκίνησαν και πολύ λίγα έφτασαν τελικά? Να μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο. Κάθε δεξιότητα, για να ενταχθεί αρμονικά στην προσωπικότητα του ανθρώπου και να πάρει εκείνα τα χαρακτηριστικά της μόνιμης ικανότητας, χρειάζεται να θεμελιωθεί, να βασιστεί πάνω σε έναν ευρύτερο, πολύπλευρο τρόπο σκέψης. Αλλιώς χάνει τη δυναμική της, σβήνει σαν το κερί. Γι' αυτό και έχει αξία η πολύπλευρη γνώση, γιατί αυτή είναι τελικά που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την πολυμέρεια, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, τόσο χρήσιμα στη σημερινή εποχή. Και αυτό, ξέρετε, δεν αναπληρώνεται, και μην το υποστηρίζετε αυτό, με κανένα κόντρα μάθημα. Ας πάμε τώρα λιγάκι σε μια άλλη δεξιότητα, στα αγγλικά του νηπιαγωγείου. Διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση. Γίνεται αυτό ώστε να έρθουν οι μαθητές από τα πρώτα χρόνια του μαθητικού τους βίου σε επαφή με την αγγλική γλώσσα. Λες και τα παιδιά δεν έχουν καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, και περιμένουν τον νηπιαγωγείο να τους φέρει σε επαφή με αυτήν τη γλώσσα. Άλλος είναι ο λόγος. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά προετοιμασία και αυτό για την αντιμετώπιση και της γλώσσας, και της ελληνικής, της μητρικής, αλλά και της ξένης, ως μια απλή δεξιότητα, οποιαδήποτε δεξιότητα, και όχι ως το κύριο εκείνο όργανο, όχι μόνο της επικοινωνίας, αλλά και της σκέψης. Γλώσσα και σκέψη, έλεγε ο Βιγκότσκι, και της έκφρασης. Έχει αποδειχτεί, θα το ξαναπούμε, και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί και ιστορικά αυτό, ότι ούτε με τις αποβολές, ούτε με τις διαγωγές λύνεις τα προβλήματα του σχολείου. Μάλλον τα οξύνεις. Και πολύ περισσότερο, με αυτά τα μέσα, δεν αντιμετωπίζεις το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το οποίο και πολλαπλασιάζεται. Ειδικά όμως για αυτό το φαινόμενο, εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό των κοινωνικών λειτουργών, θα μιλήσω σε λίγο για αυτούς, και για τους, και των ψυχολόγων, απαιτείται βεβαίως και η επεξεργασία εκείνη η κατάλληλη των κατάλληλων μεθόδων και του περιεχομένου για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Και όλα αυτά λέμε εμείς ότι θα πρέπει να γίνουν με ευθύνη του κράτους και όχι να ανατίθενται σε διάφορους δοκισίσοφους να τριγυρνάνε μέσα στα σχολεία και να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Λατινικά versus κοινωνιολογία. Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Αντί να δει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πώς αυτό το μάθημα των λατινικών θα γίνει πιο ουσιαστικό, να έχει μέσα στοιχεία ιστορίας, να έχει στοιχεία γνώσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αφαίρεσε τα λατινικά, γιατί λέει δεν είναι χρήσιμα, τι θα τα κάνουμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Τα ίδια πάνω κάτω επιχειρήματα επικαλείται τώρα η Νέα Δημοκρατία για να αφαιρέσει την κοινωνιολογία. Πριν αρχίσουμε όμως να κουβεντιάζουμε και να συζητάμε γενικώς και αορίστως για το ποια μαθήματα θα βάλουμε και να κόβουμε, ας κουβεντιάσουμε λίγο και για το πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα αυτό. Να κουβεντιάσουμε πώς γίνεται το μάθημα των λατινικών, πώς πρέπει να γίνεται όχι ως παπαγαλία, για το μάθημα των λατινικών μιλώ, αλλά επί της ουσίας, με γνώση των ιστορικών, των πολιτισμικών συνθήκων,
μέσα στις οποίες ευδοκίμησε το όποιο λατινικό κείμενο που εξετάζεται κάθε φορά. Για μισό λεπτό όμως, τώρα μιλάω κοινωνιολογικά. Μια τέτοια προσέγγιση μυρίζει κοινωνιολογία και είναι κοινωνιολογία. Πράγματι, η κοινωνιολογία μπορεί ως επιστήμη να συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται η κοινωνία, πώς αλλάζει, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που τη συγκροτούν, πώς το έδαφος αυτού του κοινωνικού σχηματισμού αναδύονται μορφές συνείδησης, τρόπο σκέψης, νοοτροπίες, κουλτούρες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ο νέος μέχρι και τα 18 του, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που επιλέγει να ακολουθήσει, έχει δικαίωμα και ανάγκη, λέμε εμείς, στη γενική παιδεία. Γι' αυτό και το ένα μάθημα πρέπει να συμπληρώνει το ένα το άλλο. Γιατί πολύ απλά το επιστημονικό, το κάθε επιστημονικό αντικείμενο, εξετάζει μια πλευρά διαφορετική μεν, αλλά της ίδιας, της ενιαίας αντικειμενικής πραγματικότητας και της υλικής και της κοινωνικής. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση ανάμεσα στις επιστήμες. Και αν η κυβέρνηση τέλος πάντων θέλει να λύσει τα προβλήματα που δημιουργεί η ρύθμιση που λανθασμένα εξωστρακίζει, λέμε εμείς λανθασμένα, την κοινωνιολογία, μπορεί να το κάνει. Το μάθημα της κοινωνιολογίας μπορεί να ενταχθεί ως πανελλαδικά εξεταζόμενο ανάλογα με το τμήμα ή τη σχολή που επιλέγει ο μαθητής και αντίστοιχα να γίνεται για το μάθημα των λατινικών. Θεωρούμε ότι είναι μια απολύτως δίκαιη ρύθμιση. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε, αναλύθηκε από τον βουλευτή του κόμματος, τον Μανώλη του Συντιχάκη, αλλά μάλλον βιαστικά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και κυρίως με αδύναμα επιχειρήματα. Την καλούμε να το ξαναδεί την κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Έρχομαι τώρα στην εισαγωγή των κριτηρίων, του κριτηρίου μάλλον του ακαδημαϊκού, στο ζήτημα των μετεγγραφών. Να πούμε εδώ καταρχήν ότι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια, ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό και με τον εμπλουτισμό αυτών των κριτηρίων, το δικαίωμα μετεγγραφών για παιδιά λαϊκών οικογενειών ουσιαστικά καθίσταται απαγορευτικό. Το επιχείρημα της κυβέρνησης, το οποίο μονότονα επαναλαμβάνεται, είναι ότι μα δεν μπορεί ένας μαθητής που να παίρνει μετεγγραφή από μια σχολή που το όριο ήταν 9.500 μόρια σε μια άλλη σχολή, να πηγαίνει σε άλλη σχολή που το όριο είναι 19.000 μόρια. Καταρχήν, νομίζουμε ότι αυτά τα παραδείγματα είναι ακραία, είναι οριακά, γιατί δεν νομίζουμε ότι στα ομοειδή τμήματα συναντά κανείς τόσο πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Το κύριο είναι ότι προωθεί ανοιχτά και επίσημα, θεσμοθετεί την κατηγοριοποίηση των πανεπιστημίων, την κατηγοριοποίηση των σχολών, συνεπώς και την κατηγοριοποίηση των αποφύτων και των αυριανών εργαζόμενων. Για τα ξενόγλωσσα με δίδακτρα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από μια κατεύθυνση που δίνεται κεντρικά από την κυβέρνηση στα ιδρύματα να αναζητούν πόρους, να ανοίξουν μαγαζιά πώλησης εκπαιδευτικών προϊόντων, αφού η κρατική χρηματοδότηση βαίνει μειούμενη. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούμε και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ζήτημα, πέραν το ότι αυτός άνοιξε το δρόμο, το εδώ με το μικρό μαγαζί, όπως είπαμε, στη Φιλοσοφική, με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, αλήθεια, ποιος έδωσε το δικαίωμα στο ευρωπαϊκό δίκαιο να υπερτερεί του ελληνικού για να επικαλείται αυτές τις επιπτώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ? Όταν στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση ως ΚΚΕ προτείναμε την κατάργηση αυτού του άρθρου που βάζει το ευρωενωσιακό δίκαιο πάνω από το ελληνικό, τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε η Νέα Δημοκρατία, τι είπε το ΚΙΝΑΛ? Τίποτα. Το δέχονται. Γι' αυτό και δεν έχουν το δικαίωμα να το επικαλούνται. Πάμε λιγάκι τώρα στο Λύκειο. Δεν θέλω πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, κάνα δύο λεπτά. Το οποίο μετατρέπεται βεβαίως σε ένα απέραντο εξεταστήριο. Θέλω να σταθώ λιγάκι στην Τράπεζα Θεμάτων. Ξέρετε, πέρα από το αντιεπιστημονικό σκεπτικό της λειτουργίας της, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικοταξικές και τις μορφωτικές ανισότητες, τους αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο, προορίζεται
Και ίσως αυτό είναι το πιο επικίνδυνο της σημείο, προορίζεται να αποτελέσει τη βάση της μέτρησης των λεγόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Βασικό συστατικό της αξιολόγησης, θυμίζουμε, όπου εφαρμόζεται διεθνώς, και με το οποίο από τα μαθησιακά αποτελέσματα θα κατηγοριοποιούνται τα σχολεία και οι μαθητές και βεβαίως θα ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και οι γονείς ότι δεν προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους και δεν φροντίζουν γι' αυτά. Ποιος θα αθωώνεται? Ο πραγματικός ένοχος, το εκπαιδευτικό σύστημα και ο σκοπός και το περιεχόμενο αυτού του σχολείου, της υποβαθμισμένης μόρφωσης. Για τους αναπληρωτές, για όλον αυτόν τον κόσμο, δεκάδες είναι οι χιλιάδες που κάθε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη, γιατί παίρνει καιρό αυτή η ιστορία, με μια βαλίτσα στο χέρι γυρνάνε όλη τη χώρα. Ποιο είναι το ευχαριστώ της πολιτείας σε όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους? Τιμωρητικές διατάξεις για αναπληρωτές. Αν τυχόν και αυτοί οι άνθρωποι για λόγους οικογενειακούς ή για λόγους οικονομικούς, για να πάει κάποιος να νοικιάσει ένα δωμάτιο σε ένα τουριστικό νησί, να δούμε αν θα του φτάσουν τα 600 και τα 800 ευρώ που παίρνει ένας εκπαιδευτικός. Αν λοιπόν τυχόν και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν αυτή τη θέση ως αναπληρωτές, τότε τους περιμένει η τιμωρία, διετής τιμωρία, τριετής αποκλεισμός, ούτε η UEFA να ήταν με τις ομάδες από τους πίνακες, και για 3 χρόνια καταδικάζονται στην ανεργία. Κοιτάξτε, να τελειώσουν τα ψέματα. Να τους μονιμοποιήσετε τώρα, αν πραγματικά θέλετε να μην υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση. Αντί όμως να κάνετε αυτό, τι κάνετε? Δίνετε προτεραιότητα στα μαθήματα, προτεραιότητα κάλυψης των κενών στα σχολεία, να καλύπτονται πρώτα τα κενά που έχουν πανελλαδικά μαθήματα, να καλύπτονται πρώτα τα κενά που έχουν τα ειδικά σχολεία και μετά τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη. Ομολογείται δηλαδή, πέρα από το απαράδεκτο της αντιμετώπισης, της κατηγοριοποίησης των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, πέρα από το ότι οι μαθητές έχουν τις ίδιες ανάγκες, άσχετα σε ποια τάξη βρίσκονται, ομολογείται στην πραγματικότητα ότι και τα επόμενα χρόνια αυτά τα εκπαιδευτικά κενά θα υπάρχουν και ότι θα πρέπει, στέλνετε το μήνυμα στην κοινωνία, ότι θα πρέπει να μάθει να ζει με αυτά τα κενά. Κενά μάλιστα, και τα ακούσαμε με έκπληξη προχθές από τους φορείς, κενά εκπαιδευτικά ακόμα και στα πρότυπα σχολεία, τα πειραματικά, αυτούς τους φάρους, όπως λέτε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Κενά εκπαιδευτικά, μας το είπαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Και για να έχουμε και καλό ερώτημα, γιατί χρειάζεται μια διευκρίνηση, τη μετακίνηση των παιδιών σε αυτά τα σχολεία, τα πειραματικά και τα πρότυπα, ποιος θα την αναλάβει? Γιατί ξέρετε, αυτά αναφέρονται σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό μέρος από το ότι τα κλασικά όρια των σχολείων. Με την αύξηση του ορίου των μαθητών, με την αύξηση όχι μόνο του ανώτατου ορίου των μαθητών, που θα έλεγε κανείς ότι στρογγυλεύτηκε λίγο, αλλά πάντως ανέβηκε πάλι, από το 24 πήγε στο 25, κυρίως με την αύξηση του ελάχιστου αριθμού για τη δημιουργία τμήματος, το αποτέλεσμα θα είναι ένα μεγάλο στίβαγμα των παιδιών, μια απίστευτη ταλαιπωρία παιδιών και γονιών να τρέχουν σε πιο μακρινά σχολεία, γιατί στο σχολείο που είναι κοντά, ξέρετε, τα τμήματα συμπληρώθηκαν και λυπούμαστε πάρα πολύ, πρέπει να πάτε κάπου αλλού να βρείτε κάποιο άλλο σχολείο. Σημαίνουν συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμήματων, με επιπτώσεις βεβαίως και στους εκπαιδευτικούς. Κλείνω, είναι εδώ και ο κύριος Διγαλάκης με τις πρετανικές εκλογές. Το θέμα είναι ποιοι ψηφίζουν και πώς ψηφίζουν. Μέχρι το 2011 λοιπόν ψήφιζαν όλοι όσοι συγκροτούν αυτό που λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα. Το 2011 ψηφίζεται ο νόμος της κυρίας Διαμαντοπούλου. Τότε αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ψήφου και από τους φοιτητές και από τους διοικητικούς υπαλλήλους. 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκανε να το επαναφέρει αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω πόσο καιρό ήθελε. Φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Όχι, το λέμε γιατί κλαίνε εδώ μέσα για αυτό το πράγμα. Και δεν ψήφιζαν λοιπόν και επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι φοιτητές ούτε οι διοικητικοί υπάλληλοι. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και το εκλεκτορικό σώμα, το μειωμένο εκλεκτορικό σώμα, το περιορίζει ακόμα περισσότερο.
το δίνει μόνο στους καθηγητές των πανεπιστημίων, αφαιρώντας αυτό το δικαίωμα και από τους ΕΔΥΠ και από τους ΕΕΠ και από τους ΕΤΕΠ. Νομίζουμε ότι τα επιχειρήματα εδώ του κυρίου Υφυπουργού, του κυρίου Διγαλάκη, περί Πρίτανη, που δεν έχει τάχα μου όχι μόνο διοικητικές, αλλά έχει και ακαδημαϊκές, λέει, και ερευνητικές ευθύνες. Νομίζουμε ότι τα επιχειρήματα αυτά είναι έολα και ελάχιστα πιστικά. Θα θέλαμε να είστε πιο ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ, να πείτε την αλήθεια ότι σε ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, όπου ο Πρίτανης θα ασκεί παρόμοιο ρόλο με έναν πρόεδρο μιας του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας, το σώμα που θα τον επιλέγει θα πρέπει να είναι μικρό και κυρίως πιστό σε αυτό το ρόλο τον επιχειρηματικό του Πανεπιστημίου. Το λογικό λοιπόν εδώ και το δημοκρατικό συμπληρώνουμε είναι όσοι υπόκεινται στη διοικητική δικαιοδοσία ενός οργάνου του Πρίτανη καλή ώρα να έχουν και το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογή του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για την ψηφοφορία. Την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα πανεπιστήμια την εισήγαγε η κυρία Διαμαντοπούλου με τον νόμο του 2011. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όπως πάντα, μισά βήματα. Επαναφέρει την ψηφοφορία με κάλπη, αλλά διατηρεί και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος θα το αποφασίζει? Κάθε ίδρυμα μόνο του, λέει, αυτόνομα είναι. Πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται και τι κάνει τώρα? Κρατάει μόνο την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι ή δεν είναι κροκοδίλια και εδώ τα δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πάντως κάθε φορά και σε κάθε θέμα δίνουν όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να θεσπίζει όχι την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως τώρα, αλλά να προχωράει και όλες τις αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση. Κάπως έτσι εξελίσσονται οι αναδιαρθρώσεις, οι λεγόμενες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.